Γεια σας, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Περίεργο intro, θα μου πείτε τι Κώστα δικά είναι στο πάτωμα. Το σημερινό βίντεο είναι PC Magas, που καταλαβαίνω ότι είναι κατασκευαστικό. Και ας ξεκινήσω να αναλύσω ποιο είναι το πρόβλημά μου. Θα το έχετε δει και στο thumb λογικά και στον τίτλο, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα PC που έχω ρε παιδί μου, όλα κουμπάνε στο έδαφος. Με αποτέλεσμα, όταν το PC ρουφάει αέρα από κάτω, γιατί πολλά από αυτά έχουν γρίλες να ρουφάνε αέρα και αν βάλεις ανεμιστήρα είτε από το τροφοδοτικό, γεμίζει περισσότερη σκόνη. Η πιο απλή λύση και πιο αποτελεσματική είναι να το σηκώσεις λίγο πιο ψηλά στον αέρα βάζοντας μια βάση. Οι βάσεις αυτές είναι ιδιαίτερα φθηνές. Ξεκινάνε από κανένα 10 ευρώ περίπου και ανεβαίνουν όσο θες. Κάποιες μάλιστα που είναι και πολύ πρακτικές και μου αρέσουν είναι αυτές που βιδώνουν κατά από το γραφείο. Βέβαια η αλήθεια είναι τα φοβάμαι λίγο γιατί αν είναι βαρύ το PC, ειδικά με τις κάρτες γραφικών της καινούργιας και αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να το σηκώσει από κάτω το γραφείο αν δεν έχει γίνει καλή δουλειά. Είναι φθηνά και μπορούν να γίνουν και πολύ ακριβά. Επειδή όμως εμένα με ξέρετε εδώ και πολλά χρόνια ότι με τρώει το ότι γιατί να μην το φτιάξω ακόμα πιο φθηνά και δει με υλικά που μπορεί να έχει κάποιο στο σπίτι του. Οπότε το σημερινό βίντεο είναι μία βάση για να στηρίζεται ο υπολογιστής με απλά υλικά που μπορεί να έχει κάποιο στο σπίτι του. Το πιο απλό υλικό είναι να βάλει ένα κομμάτι ξύ από κάτω και σηκώσει το πιο ψηλά. Αλλά αν έχει και δύο, μάλλον τέσσερα ροδάκια τα οποία κάνουν 2,5 ευρώ περίπου, τόσο θα σα έχω και τα κόστη λογικά στο βίντεο, μπορεί να κάνει κάτι πολύ όμορφο. Οπότε πάμε να δούμε το intro και πάμε να δούμε τι γίνεται στο σημερινό κατασκευαστικό PC Manga μετά από πολύ, πολύ καιρό. Πάμε.
κάνω το conclusion, όλο αυτό κατέληξε κάπως έτσι. Επίσης έκανα μια μικρή μόντα και έβαλα μια λεπτοτενία από κάτω, οπότε έγινε ακόμη πιο ωραίο. Ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε like, subscribe από κάτω και ό,τι απορία έχετε απλά πείτε μου.